Κύριε Πρόεδρε, πέρα από την ανάγκη και μάλιστα υπάρχει καθυστέρηση από πλευράς Δήμου να εκφραστεί η αλληλεγγύη με πρακτικό τρόπο στους συνανθρώπους μας και στις περιοχές που βρέθηκαν στο κέντρο των καταστροφικών πυρκαγιών, εμείς θέλουμε να αναδείξουμε δύο πλευρές. Η πρώτη είναι το γεγονός ότι ο Δήμος της Αθήνας, ο Δήμαρχος, ταυτισμένος με την κυβέρνηση και την πολιτική της, δεν είπε κουβέντα για το γεγονός ότι την ώρα που μιλάμε για κάποια στρέμματα πρασίνου... Ναι. Δεν ακούγεστε καλά. Υπάρχει πρόβλημα σε εμάς. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και για τα πρακτικά. Ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι. Πολύ καλά τώρα. Πολύ καλά. Σωστά. Ωραία. Λέω την ώρα που γίνεται προσπάθεια και διαφημίζεται με πάρκα τσέπης και με κάποιες παρεμβάσεις στο κέντρο για κάποια στρέμματα, κάποια δεκάδες στρέμματα πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, την ίδια ώρα η Αττική έχασε μέσα σε ένα μήνα 260.000 στρέμματα δάσους. Και ξέρετε, η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο προς τους πυρόπληκτους, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να δυναμώσει, και ο Δήμος Αθήνας έχει καθυστερήσει στο να πάρει συγκεκριμένα μέτρα πέρα από την παραχώρηση των παιδικών κατασκηνώσεων. Οι ίδιοι οι κάτοικοι της Αθήνας, οι ίδιοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της καταστροφής. Το να χάνονται δηλαδή σε ένα μήνα 260.000 στρέμματα δασικής έκτασης μέσα στο νομό Αττικής, στο Λεκανοπέδιο. Και μετά μιλάμε για βιοκλιματικές αλλαγές, για πράσινες πολιτικές και για πράσινη ανάπτυξη. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ένα έγκλημα διαρκείας σε βάρος του δασικού πλούτου της χώρας μας, με την εγκατάλειψη των δασών, με την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής πρόληψης, με την αχρήστευση των δασικών υπηρεσιών και με όλα αυτά που είδαμε μέσα στον ιστό της πόλης να υπάρχουν τέτοιες μονάδες και για την ενέργεια και για την ίδρυυση και να μην υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας μέσα σε δασικές περιοχές. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να μιλήσετε για αυτές τις ευθύνες και να πάρετε το μερίδιο που σας αναλογεί. Γιατί ενώ λέτε ότι ασχολείστε εσείς με την τοπική πολιτική, μετά του Δήμου της Αθήνας, δεν περιορίζεστε σε αυτά. Ταυτίζεστε και με την εξωτερική πολιτική. Κάνετε και εξωτερική πολιτική σαν Δήμος της Αθήνας. Ταυτίζεστε πλήρως με την κυβέρνησή σας. Δώσατε μετάλλιο στο Μενέντες. Δώσατε μετάλλιο της πόλης των Αθηνών στον κύριο ο οποίος έρχεται να προμοτάρει τις αμερικανικές φρεγάτες, τα F-35, και στον εκπρόσωπο του αμερικάνικου λόμπι, ο οποίος θέλει να παλέψουμε ενάντια στην κακόβουλη επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας. Τον τιμάτε, του δώσατε μπόλικες κορδέλες, μπόλικα μετάλλια, χωρίς να κρύβεται όμως από τον κόσμο, ο οποίος αντιλαμβάνεται και βλέπει ορισμένα πράγματα για το ρόλο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του κυρίου Μενέντες, αλλά και της κυβέρνησής με την οποία είστε ταυτισμένος. Επίσης, η αφωνία σας απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης συνεχίζεται. Ο αρμόδιος υπουργός κατάργησε το πρόγραμμα άθλησης για όλους. Θέλουμε να ξέρουμε τι σήμαινε αυτό το πρόγραμμα για το Δήμο της Αθήνας και από πλευράς ωφελουμένων, νέων αλλά και άλλων ηλικιών, και από πλευράς εργαζομένων σε αυτό το πρόγραμμα. Και πώς σκοπεύετε να το αντικαταστήσετε, γιατί και γι' αυτό δεν ακούσαμε κάποια φωνή αντίθεσης, κάποια φωνή κριτικής. Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαμε και στηρίξαμε μια έκφραση αυτού του μεγάλου αγώνα που υπάρχει στην Αθήνα ενάντια στα σχέδια της διοίκησης Μπακογιάννη να μετατρέψει αυλές σχολείων σε προκάτ χώρους για την προσχολική αγωγή ή αδόμητα οικόπεδα τα οποία προορίζονται για σχολεία. Μια μαζική συγκέντρωση για 25 Αυγούστου στην Οικοπόλεως, σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά, με μια διαδήλωση και των κατοίκων της περιοχής
αλλά και γονιών και εκπαιδευτικών από τα 5 σχολικά συγκροτήματα, στα οποία μέσα στο κέντρο του Αυγούστου, σαν τους κλέφτες, πήγατε και στήσατε τα συγκεκριμένα προκάτ. Θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Θεωρούμε ότι είναι ανοιχτό μέτωπο να διεκδικήσουν εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές ελεύθερους χώρους στα προάβλια των σχολείων, ιδιαίτερα σε συνθήκες τέταρτου κύματος πανδημίας, ενός κύματος που και η κυβέρνησή σας και εσείς δεν έχετε πάρει συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα για τα σχολεία που θα ανοίξουν στις 13 του Σεπτέμβρη. Μιλάμε για την αρέωση, μιλάμε για την ανάγκη ενός καθολικού προγράμματος εμβολιασμών των μαθητών στα σχολεία, με ενημέρωση των γονιών, με ενημέρωση όλου του κόσμου, για να μπορέσει να ανέβει ο βαθμός εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες και χωρίς φυσικά ο εμβολιασμός να κρύβει τα άλλα απαραίτητα αναγκαία μέτρα που πρέπει να πάρθουν, όπως η αρέωση σε κάθε τμήμα, όπως η ενισχυμένη καθαριότητα στις σχολικές αίθουσες, όπως η αντιμετώπιση κτηριακών προβλημάτων που χρονίζουν στα σχολεία της Αθήνας. Θα ήθελα να τελειώσω με 3 ερωτήματα. Και εμείς συνηγορούμε στο ερώτημα και στην ανάγκη εργαζόμενοι COVID να συνεχίσουν να δουλεύουν, μιας και μιλάμε για το τέταρτο κύμα πανδημίας που είναι σε εξέλιξη. Δεύτερον, θέλουμε να ρωτήσουμε πού βρίσκονται οι εργασίες στο κτίριο της Πρασά για το καλλιτεχνικό σχολείο, το οποίο υποτίθεται πρέπει να ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Και τέλος, τι θα γίνει με αυτή την περίφημη διάβαση στο πάρκο Δρακόπουλου, που συνεχίζει εδώ και 5 μήνες να υπάρχει διάβαση των Παντησίων. Ρωτάμε, ξαναρωτάμε, απάντηση δεν παίρνουμε, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα προβλήματα, τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά καθημερινά προβλήματα των Αθηναίων, δεν σας απασχολούν. Η δική σας φροντίδα είναι οι ανακοινώσεις μέσα στο Instagram για το ΑΕΒΙΤΑ πρόγραμμα και φυσικά σε καμιά περίπτωση η απάντηση σε αυτά τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του.